Έτσι είναι ο τελευταίο σταθμό, νομίζω, η Χίος, έτσι. Κρατήσαμε τυχείο τα καλύτερα για το τέλο. Mm -hmm. Λίγες ώρε πριν κλείσει, πια η Αυλαία αύριο το βράδυ στο Σύνταγμα mm -hmm. με την κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, κλείσει αυτή η προεκλογική περίοδο. Πήγα σε όλο το Βόρειο Αιγαίο στη Λέσβο, στη Λίμνο, στη Σάμο, στου φούρνους, στην Ικαρία και τώρα εδώ. Mm -hmm. Στοιχείο. Ε, κύριε κύριε, βέβαια, κάποιο όταν σα είχε απέναντι και καταλαβαίνετε και στο, στο Βόρειο Αιγαίο το, ε, το, 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 θέμα των ευρωεκλογών περνάει σε, σε δεύτερη μοίρα, γιατί έχουμε να κάνουμε με το, με το μεταναστευτικό. Ή παρακολούθησα λίγο σχετικά προσεκτικά όλε σα τι ε, δηλώσει. Κατά του σταθμού, α πούμε, στην περιοδία του Βορείου Αιγαίου, μου έκανε εντύπωση μία φράση που είπατε στο ραδιόφωνο στο νησί.gr ότι κάνατε λόγο για εμβληματική και υπερσύγχρονη δομή στη Μόρια. Και αναρωτιόμουν, να, σε, όταν αναφερόμαστε σε, σε τέτοιου φαραωνικού τύπου δομέ, α πούμε, στα, στα νησιά, τι είναι αυτό το, το υπερσύγχρονο και το εμβληματικό που προσδίδει, ας πούμε, στο συγκεκριμένο έργο, Πώ το, το, το αντιλαμβάνεστε. Νομίζω λίγο τα μπερδέψατε. Mm -hmm. Στη Μόρια ήταν η αλή τη μνήμη. Yeah, Συγγνώμη, στην Όρια στο. Επισήρισε. Συγγνώμη. στι 25.000 και και εν τέλει κάηκε και θέλουμε όλοι να την ξεχάσουμε. Σωστό, σωστό. Και, δείχνει δίκιο. την κακοδιαχείριση, να το πω πολύ κομψά, και με mm -hmm. του μεταναστευτικού την προηγούμενη περίοδο. Αντιθέτω, τώρα έχουμε σύγχρονε δομέ που τηρούν το ανθρωπιστικό καθήκον αλλά και το διεθνή νόμο, όπω κατεξοχήν στη Σάμο, στη Λέρο και στην ΚΟ, στο Φυλάκιο, στην Ενδοχώρα βεβαίω που έχουμε εξυγχρονίσει. Uh, και εν τέλει και στην Λέσβο. Με ρωτάτε τώρα για τη Βάστρια. Για τη Βάστρια, σου ναι. Η Λέσβο, η οποία έχει δεχθεί πολύ μεγάλη πίεση, ήταν mm -hmm. το νησί που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Mm -hmm. Και σήμερα mm -hmm. έχει όλο και όλο 1.500 διαμένοντε. Όπω και εδώ στη στοιχείο, ξέρετε. Έχουμε πέσει στους 600. Είναι mm -hmm. πολύ μεγάλη η αποσυμφώρηση του εθνικού συστήματος. Γι' αυτό μιλούμε και για μια πετυχημένη μεταναστευτική πολιτική. Mm -hmm. Αδειάζουν οι δομέ, γεμίζουν τα ξενοδοχεία με νόμιμου τουρίστες, επισκέπτες από την απέναντι μεριά, από τη Μικρασιατική ακτή, χάρη στο πρόγραμμα διευκόλυνση θεωρήσεων για νόμιμους τουρκούς επισκέπτες, που έρχονται, από ό,τι καταλαβαίνω, πάρα πολύ. Και ειδικά εδώ η Χίος, είναι από τα νησιά που έχουν ωφεληθεί. Και αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία το περισσότερο. Δεν ήταν εύκολο να το πετύχουμε. Προπόθετε mm -hmm. την αυξημένη αξιοπιστία τη πολιτική μα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι Βρυξέλλε. Τα καταφέραμε και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε. Mm -hmm. Τώρα, η Βάστια είναι ένα έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Θέλουμε να ολοκληρωθεί για να έχουμε τι δυνατότητε καλύτερη διαχείριση προ όφελο τη ασφάλεια πάνω απ' όλα και τη εφταξία των τοπικών κοινωνιών. Mm -hmm. Κύριε Κερδίδη, επειδή το είπατε κι εσεί τώρα, το είπε όμω και ο Πρωθυπουργό. Κατά την επίσκεψή του στην Στοιχείο, ότι εν πάση περιπτώσει το μεταναστευτικό λύθηκε και δεν αποτελεί το πρώτο θέμα συζήτηση στα νησιά του Βορειογείου και όντω έτσι είναι. Ε, Εσεί θεωρείτε όμω ότι λύθηκε, δηλαδή με μια βιάλ ανοιχτή, η οποία κατά τον προκάτοχό σα έπρεπε να έχει κλείσει το Πάσχα του 2021 και συνεχώ παίρνει παρατάσει και δεν αποδίδεται το ακίνητο στον Δημοχείο, μπορούμε να μιλάμε για λιμένο μεταναστευτικό. Λοιπόν, ακούστε, το μεταναστικό βρίσκεται σε ύφεση. Αυτή mm -hmm. νομίζω είναι η σωστή έκφραση. Κανεί δεν μπορεί να προδικάσει τι θα συμβεί στο μέλλον και για να είμαι ειλικρινή και να τα πούμε όλα εδώ, ε, το διεθνές περιβάλλον είναι εξαιρετικά επιβαρημένο. Και έχουμε διαρκώ πολλέ κρίσει, πολέμου και νέα μεταναστευτικά ρεύματα. Σήμερα, στην Κύπρο, για παράδειγμα, mm -hmm. το μεταναστευτικό έχει ξεπεράσει. Για να κάνουμε την αντίστοιχη, ναι, να μην πάμε ναι, στη ναι. Γερμανία με το ΑΕΒΔ, mm -hmm. μακρινέ ευρωπαϊκέ χώρε, να κρατήσουμε τη γειτονιά μα εδώ. Στην Κύπρο, για πρώτη φορά, ξέρετε, το μεταναστευτικό βγαίνει πρώτο στι ανησυχίε των πολιτών, πάνω και από το εθνικό του θέμα. Mm -hmm. Ουδέποτε στο παρελθόν υπήρξε δημόσιο πρόβλημα να ξεπεράσει. Uh, σε προτεραιότητα uh, την επίλυση uh, του εθνικού θέματος της Κύπρου, mm -hmm. uh, της διχοτόμησης και της τουρκικής κατοχής. Σήμερα το έχει κάνει, το έχει πετύχει αυτό uh, το μεταναστευτικό με ό,τι αυτό σημαίνει για την άνοδο του ΕΛΑΜ uh, ως τρίτη πολιτική δύναμη πια στην Κύπρο, κάτι πρωτοφανέ. Mm -hmm. Εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε. Είναι, είμαστε η εξαίρεση στην Ευρώπη, όπου σύμφωνα με τι δημοσιοποιήσει, πάντα <συμίλια> δεν σημαίνει. Εγώ παίρνω τα αντικειμενικά στοιχεία. Το μεταναστευτικό είναι 8 ο 9 στι ανησυχίε των πολιτών. Αυτό δεν σημαίνει ότι φυσικάζουμε ή ότι θριαμβολογούμε. Τώρα, ω προ την VR, για να μιλήσω και ε, συγκεκριμένα, ε, το κλείσιμο τη προποθέτει τη λειτουργία ε, άλλη ε, δομή. Στο βαθμό που αυτό δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμή εφικτό. Uh, η ΧΙΟΣ uh, χρειάζεται να έχει αυτό το εργαλείο για την uh, ορθολογικότερη, αποτελεσματικότερη, ασφαλέστερη, κυρίως για την τοπική κοινωνία, διαχείριση των όποιων ροών, mm -hmm. εν πάση περιπτώσει, παρά τις προσπάθειες που γίνονται από το λιμενικό, uh, από τη συνεργασία που έχουμε με την Τουρκία υπάρχουν. Mm -hmm. ε, τώρα ε, αναγνωρίζεται μια αναγκαιότητα, την αναγνωρίζει και η τοπική κοινωνία για, για μια νέα ε, δομή. Υπάρχει όμω μια βασική διαφορά. Ότι η τοπική κοινωνία μιλάει για μια δομή στην οποία δεν θα υπάρχει, θα είναι μόνο για καταγραφή ταυτοποίηση και περιορισμένο αριθμό. Μέχρι στιγμή, θέλω να σα πω ότι στη Γιούτα γνωρίζετε και εσεί βέβαια καλύτερα. Το 2020 μιλάγαμε για μια δομή 7.000 ανθρώπων. Τώρα μιλάμε για μια δομή, μετά μιλάγαμε για 5.000, μετά είδαμε για 3.000. Πέφτουμε, πέφτουμε. Ναι, τώρα εσεί πώ το. Και Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα κάνω και μια ανακοίνωση αύριο ότι όχι απλώ κλείσαμε τον Ελαιώνα στο κέντρο mm -hmm. τη Αθήνα. Σήμερα τον αποσυναρμολογούμε και δανείζουμε, ε, με συγχωρείτε, χαρίζουμε, δωρίζουμε. Του οικίσκου, του 80 οικίσκου στο στρατό, σε δήμου, στο πλαίσιο τη κοινωνική μα προσφορά. Αντίστοιχα, κλείνουμε δομέ σε όλη τη χώρα. Και το σύστημα, όπω σα έχω πει, αποσυμφορίζεται χάρη στην σωστή μα πολιτική. Γιατί εμεί πιστεύουμε στα σύνορα και πιστεύουμε στην αυστηρή προστασία, αυστηρή αλλά δίκαιη προστασία των συνόρων. Όμω πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ. Ένα νησί, σαν την ο λόγω τη γεωγραφική τη θέση και λόγω και τη εμπειρία που έχουμε πια, γιατί μετράμε μια δεκαετία mm -hmm. α, με το πρόβλημα, δεν δικαιούμαστε δηλαδή. Uh, να επαναλαμβάνουμε τα λάθη yeah. του παρελθόντος, χρειάζεται να έχει ένα εργαλείο, εργαλείο καλύτερης αντιμετώπισης. Και θα σας κάνω την αντίστοιχη με τη Ρόδο, αν θέλετε, mm. γιατί mm. εμένα μου αρέσει να μιλάω τελείως ξεκάθαρα και, <laughs> αν θέλετε, ε, χωρίς περιστροφές. Ε, στη Ρόδο δεν υπάρχει ε, αυτό το εργαλείο, αυτή η υποδομή και πέρσι το φθινόπωρο αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με μεγάλε αντιδράσει από την τοπική κοινωνία, παρόλο που οι ροέ ήταν μικρέ. Οι μικρέ, όταν δεν έχει το εργαλείο, γίνονται οι συνέπειε του, οι παρενέργειέ του μεγάλε. Άρα, ναι, για το καλό τη Χίου χρειαζόμαστε μία δομή όπω την έχουμε στη ΣΑΜ, όπω την έχουμε στην ΚΟ, όπω την έχουμε στη ΛΕΡΟ, πολύ μικρότερο νησί ότι, και σε πληθυσμό και σε έκταση και σε πίεση από ότι η Χίο. Πάντω, ε, ε, η ΣΑΜΟΣ και η. Ε, και η Λέζος, δεν λογίζονται ω μικρέ δομέ και εκ του μεγέθου και τη χωρητικότητα δεν είναι μία μικρή η ε, Λέσμο δεν είναι μικρή δομή, προφανώ. Ε, εδώ μιλάμε για κάτι μικρότερο, mm -hmm. σίγουρα. Μικρότερο από, το οποίο... μικρότερο από τη Λέσμο. Αρκετά μικρότερο. Αρκετά μικρότερο. Οποίο... Πολύ μικρότερο από τη Λέσβο. <laughs> <laughs> ναι. αν θέλετε. Αν μου δώσετε το αριθμό. Οποίο, κοιτάξτε, θα βγει η είδηση. Δεν θα σα πω αριθμό και θα σα πω για το, το λόγο. Γιατί υπήρχαν τα σχέδια βεβαίω mm -hmm. στα βόρεια τη Χιού του Θόλου. Ε, τα ξέρετε. Να κάνω την ερώτηση γιατί πάτε να την απάντησα. Αυτό το εργαλείο, όπω το ονομάζεται. Είναι μέσα το θόλος, δηλαδή το θόλος για το Υπουργείο Μετανάστευσης Υπάρχει ή το ξεχνάει οριστικά. Αυτό είναι ο σχεδιασμό. Παραμένει ο σχεδιασμό για το φόρο. Ο σχεδιασμό παραμένει. Από εκεί και πέρα όμω, το, το έχω πει και στον εκλεγμένο δήμαρχο και σε δημοτικού άρχοντε και στον Περιφερειάρχη και έχουμε mm. μια ανοιχτή πόρτα και διαρκή την επικοινωνία. Ό,τι κάνουμε, θέλουμε να το κάνουμε σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία. Και θα πρέπει κάποτε ενήλικιωμένε οι τοπικέ κοινωνίε mm -hmm. ε, να αναλάβουν τι ευθύνε μαζί, σε συνεργασία με, και να μην παίζουμε τον μπαλάκι κεντρική κυβέρνηση, τοπική κοινωνία. Καταλαβαίνω τι mm -hmm. θέλω να πω. Ε, και νομίζω ότι έχουμε βρει ένα τέτοιο μια τέτοια επαφή και μια τέτοια επικοδομητική συνεργασία, κυρίω για τη, Με τη Και θέλω αρχή, να σα πω, πω, ακούστε. Εμεί φέραμε ένα σπουδαίο μέτρο ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, που είναι η, θεώρηση, mm -hmm. η διευκόλυνση θεώρηση εισόδου για Τούρκου τουρίστε. Αυτό δεν το είχαμε στο παρελθόν, το έχουμε τώρα, το έχουμε για 10 νησιά, 14 λιμάνια και όλο το χρόνο, εκτό σεζόν, όχι μόνο το, ναι, το καλοκαίρι ναι. δηλαδή. Αλλά είδατε ότι τον Απρίλιο μήνα, που δεν είναι τουριστικό μήνα mm -hmm. για μέρη όπω η Χίος, δεν είναι καν τουριστικό μήνα για μέρη όπω η Ρόδο, θα αλλά πολλό δε μάλλον για το βόρειο Αιγαίο, είχαμε αυτέ τι ροέ και αυτή την οικονομική ενίσχυση. Έχουμε το χαμηλό έχουμε τη στήριξη των Δήμων, έχουμε προσφορέ θέσεων εργασία κ.ο.κ. Έχουμε πράγματα με τα οποία μπορούμε να βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία. Αυτό που δεν χρειάζεται, και μιλάω σε εσά ω ένα έμπειρο περί τα τοπικά, δημοσιογράφο με μεγάλη εμπειρία και μεγάλη προπήρρεση, έτσι δεν είναι. Μου έχουν πει καλύτερα εδώ. Και άλλωστε και η δικιά μου παρουσία εδώ. Αυτό συμβολίζει mm -hmm. και σηματοδοτεί. Το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι ο λαϊκισμός, οι κραυγές, τα εύκολα συνθήματα και μια διελκυστίνδα και μια κλωτσοπατινάδα μεταξύ Αθήνας και ε, περιφέρεια. Mm -hmm. Λοιπόν, έχουμε την εμπειρία, τα ζήσαμε στο παρελθόν, τα κακά, να τα αφήσουμε να γυρίσουμε σελίδα mm -hmm. και αναφέρομαι ότι και με τον Περιφερειάρχη, με τον οποίο υπήρχε μια δυσκολία στο yeah. παρελθόν, έτσι δεν είναι, με τον κύριο Μουτζούρη, να προχωρήσουμε μπροστά. Ε, ότι... Αλίμονα, στοιχείο που έχουμε και μια ευκολία πολιτική, θα σα έλεγα, mm -hmm. σε σχέση με άλλα νησιά, εμεί ω κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Ε, Πάντω, μην το λέω. Θέλω να πω ότι το γεγονό ότι είχε ας πούμε, αυξημένο αριθμό ψήφων η Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι, ότι συνηγορεί και στην δημιουργία τη Δηλαδή, περισσότερη... Μα κανεί δεν θέλει. Ακούστε να δείτε, κανεί δεν θέλει. Κανεί mm δεν θέλει. -hmm. Προφανώ. Εδώ έχουμε να διαχειριστούμε ένα πρόβλημα. Το ερώτημα είναι ποια είναι η εναλλακτική. Mm -hmm. Δεν το λέω έτσι, το λέω αλλιώ. Το λέω ότι έχετε έναν εκλεγμένο δήμαρχο, τοπικού άρχοντες, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, για να το πω έτσι τελείω επιγραμματικά, δεν προέρχονται από την τρέλα και τον ψεκασμό. Mm -hmm. Γιατί υπάρχουν και μέρη όπου ε, οι τοπικοί άρχοντε, οι τέτοιε δυνάμει πολιτικέ του ψεκασμού και τη τρέλα υπερτερούν. Εδώ mm -hmm. είναι ένα νησί. Τη Μετριοπάθεια και τη λογική. Και αυτό αντανακλάται. Πάντω θέλω να σα πω τώρα, αυτό επειδή δεν έχω καταλάβει πώ ακριβώ το λέτε, αλλά υπάρχει συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή. Γιατί ήταν από ότι ο, ο Δήμαρχο, για παράδειγμα, λέει ότι εγώ έχω ξεκαθαρίσει στον κύριο Κερίδη ότι το θόλο δεν υπάρχει στο τραπέζι τη ε, συζήτηση. Εσεί εδώ λέτε ότι ναι, έχω πει στη Δημοτική Αρχή ότι είναι το θόλο και ότι παραμένουμε στο θόλο. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή είμαστε και πολιτικά κοντά, θα βρούμε κάπου τη λύση. Είπα, ε, πολιτικά, όχι με την κομματική απαραίτητα. Ναι. Σα εννοώ ότι έχουμε και σαν, το συμφέρον ναι, ναι, του τόπου, ναι, ναι. έτσι να μην mm -hmm. παρεξηγηθούμε. Και γιατί δεν με ενδιαφέρει από ένα σημείο και μετά mm -hmm. η ε, κομματική ταυτότητα των τοπικών αρχών. Mm -hmm. Πάνω από όλα το συμφέρον τη τοπική κοινωνία. Σα λέω λοιπόν τούτο, ότι εμεί βρισκόμαστε σε έναν διάλογο, έναν γόνιμο mm -hmm. διάλογο, το θέμα δεν είναι τι, θέλ, τι δεν θέλουμε. Mm -hmm. Το θέμα είναι τι θέλουμε και τι αντιπροτείνουμε. Μάλιστα. Ε, μοναδική επισήμανση την τελευταία φορά που είπε, υπόθηκε από κυβερνητικό ότι η κυβέρνηση ακούει του πολίτε ήταν με τα μάτια του 2020. Δηλαδή είχε έρθει ο υποψήφιο περιφερειάρχη τότε. Μάλλον τότε δεν ήταν υποψήφιο περιφερειάρχη ο, ο κύριο Αλκυβιάδη Στεφάνη. Είχε πει αυτή τη φράση και μετά από λίγο είχαμε τα, είχαμε τα γεγονότα με τα, με τα μάτια. Τα οποία υποθέτω ότι. Σας έχουν περάσει το μήνυμα, για παράδειγμα, ότι ε, αν ε, χωρίς μάτια δεν μπορεί να γίνει η στο θόλος. Γιατί εγώ αυτό, αυτό ακούω από την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, είναι μία, ναι, μεν είναι μια τοπική κοινωνία η οποία στηρίζει την Νέα Δημοκρατία, στο κομμάτι τη δομής κολλάει όμως. Καταρχά, ήταν ατυχέ εκείνα τα γεγονότα και αφήσανε ναι. ένα τραύμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και εμεί όλοι θέλουμε να τα αφήσουμε πίσω μα. Mm -hmm. Και θέλουμε μια νέα σελίδα και νομίζω ότι την έχουμε πετύχει αυτή τη νέα σελίδα. Mm -hmm. Όχι τώρα, επί Δημήτρη Κερίνη, θα σα έλεγα τα επινόητη μιταράκια για να mm -hmm. είμαι δίκαιο και προ τον προκάτοχό μου, ο οποίο έκανε σπουδαία δουλειά mm -hmm. α, στο ζήτημα αυτό και συνολικά στη μεταναστευτική διαχείριση. Και θέλω να το πω αυτό, γιατί α, είναι και ο τοπικό βουλευτή, είναι ο οικοδεσπότη σήμερα mm -hmm. σε αυτό το ταξίδι και θέλω να είμαι απολύτω δίκαιο. Ε, από εκεί και πέρα κανείς δεν θέλει προφανώς τα ΜΑΤ. Ε, αυτό που σας είπα, ίσως δεν το ακούσατε πλήρως, είναι mm -hmm. ότι είμαστε εδώ για να συζητήσουμε την οποιαδήποτε εναλλακτική. Mm -hmm. Μάλιστα. Άρα περιμένετε από τον Δημοχείο ο κάποια εναλλακτική... Ο σχεδιασμός, ο σχεδιασμός είναι για το θόλος, είπατε. Ο θόλος, βεβαίως. Mm -hmm. Υπάρχουν οι διαγωνισμοί, υπάρχει μια νομική διαμάχη, την οποία... Από την οποία το ελληνικό δημόσιο δεν αποσύρεται... Παραμένει. Μα δεν μπορεί και να αποσυρθεί, mm -hmm. και να θέλει. Mm -hmm. ε, δηλαδή δεν μπορεί ο Υπουργό να mm -hmm. ε, βάλει εναντίον των συμφερόντων του mm -hmm. α, Δημοσίου. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα mm -hmm. α, υπερασπιστούμε εκ του νόμου για να μην κατηγορηθούμε και όλες και για πιστεία. Τα ξέρετε mm -hmm. τώρα αυτά. Ε, και παραμένει αυτό ο σχεδιασμό. Από εκεί και πέρα όμως είμαστε εδώ να συζητήσουμε mm -hmm. την όποια εναλλακτική. Και νομίζω θα μπορέσουμε να βρούμε τη λύση. Μάλιστα. Δεν δηλαδή Είμαι αισιόδοξο mm -hmm. ότι θα βρεθεί λύση. Ναι, ναι. Θα βρεθεί λύση υπέρ Ποια έργα θα χρηματοδοτήσετε το στοιχείο. Θέλω να πω ότι ο προκάτοχό σα έχει χρηματοδοτήσει αρκετά έργα. Κάπου λίγο το χάσαμε και με τι με τις χρηματοδοτήσει, μόλι αναλάβατε. Τι περιμένουμε από εσά. Κοιτάξτε, εμεί δεν είμαστε το Υπουργείο Υποδομών, για παράδειγμα. Mm -hmm. Δεν έχουμε το μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να κάνουμε τα πολλά, τα μεγάλα έργα. Όμω. Εκτάκτο και παρεπιπτόντο και συνδυαστικά μπορούμε να έρθουμε και να καλύψουμε συγκεκριμένε ανάγκε πέρα των συμβατικών προπολογισμών. Για παράδειγμα, κάνουμε αυτό το εμπληματικό έργο στο Τελωνίο τη ΧΥΟΥ, mm -hmm. το οποίο συνδέεται και με την Βίζα και την αναβάθμιση του λιμανιού τη Χίου ω πύλη εισόδου mm -hmm. για του εισερχόμενου, κυρίω από την απέναντι μικρασιατική mm -hmm. ακτή. Σήμερα συζητήσαμε για έργα ίδρευση και αποχέτευση, γιατί υπάρχει πολύ πιεστική ανάγκη του νερού. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε τις προτάσεις του Δήμου Χίου. Ο οποίο είναι ο αρμόδιο φορέα να τι υποβάλει σε εμά, κατά προτεραιοποίηση να τι αξιολογήσουμε και να προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ναι. ότι αυτά τα νησιά, Σάμμο, Χίο, Λέσβο, είναι η πρώτη μα προτεραιότητα. Ναι. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και εγώ προσωπικά και με τιμά ιδιαίτερα η εντολή του Πρωθυπουργού να αναλάβω την προεκλογική εκστρατεία εδώ στο βόρειο ε, Αιγαίο. Είναι η πρώτη μα προτεραιότητα και σε χρηματοδοτήσει και σε έγνοια, όπω με τη Βίζα και σε μια σειρά από άλλα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, τα οποία δεν βγαίνουν πάντοτε προ τέξο. Παράδειγμα, ο κοινωνικό τουρισμό. σω να μην το ξέρετε, αλλά δώσαμε μάχη με τον Νότι για να διατηρήσει. Για τι 10 ημέρε, ναι. βέβαια. Αυτό βεβαίως, είναι ο Διότι ναι, ναι. είχαμε τη Θεσσαλία και mm -hmm. γενικά η Θεσσαλία μα έχει δημιουργήσει α, ζητήματα γιατί έχει πάρει πάρα πολλέ χρηματοδοτήσει mm -hmm. προκειμένου να αντιμετωπίσει το δικό τη πρόβλημα. Mm -hmm. Αλλά mm -hmm. δεν ξεχνάμε το Βόρειο Αιγαίο. Το Βόρειο Αιγαίο είναι ο εθνικό προμαχώνα. Εγώ έχω δουλέψει πάρα πολύ στη Θράκη, mm -hmm. στην επιτροπή mm -hmm. τη διακομματική με την Τώρα Πακογιάννη. Εγώ ήμουν υπεύθυνο των οικονομικών και κάναμε μια σειρά από πράγματα. Αντίστοιχα αυτόν και Τη επιτυχία που είχαμε στη Θράκη, θέλουμε να κάνουμε στο Βόρειο Αιγαίο. Μάλιστα. Για μένα είναι ο δεύτερο, εξίσου σημαντικό, αν έχουμε δύο ε, προμαχώνε. Το Νότιο Αιγαίο, ξέρετε, είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ε, περιφέρεια Εστον στην αλήθεια. Ευρώπη. Mm -hmm. Στην ναι. Ευρώπη είχε 17% ανάπτυξη. Mm -hmm. Όχι το 2 που λέμε εθνικά. Ναι, ναι, ναι. 17. <σχεδίδευση> Άρα το Νότιο Αιγαίο είναι αλλιώ. Στον το Βόρειο Αιγαίο ναι. όμω. <σχεδίδευση> ναι. <σχεδίδευση> Έτσι δεν είναι, από τη Σάμο και βορειότερα μέχρι ε, τη Λίμνο και τα μάτια μας. Ε, σας ανησυχεί το νέο, μάλλον αν σας ανησυχεί, μάλλον ενστερνίζεστε την ε, ανησυχία των νησιωτών του βορείου Αιγαίου ότι το νέο σύμφωνο μετανάστευσης θα εγκλωβίσει κόσμο στα, στα νησιά, με την έννοια ότι αντί να υπάρχει αυτή η υποχρεωτικότητα στην αλληλεγγύη, Μπορεί να έρθει ο Γερμανό, ο Αυστριακό, ο Ολλανδό να πει ότι εγώ δεν θέλω, σε πληρώνω Ελλάδα. Πάρ του εσύ, κράτησε του, κάνουν ό,τι θέλει. Έγινε πάρα πολύ σπέκουλα για αυτή τη uh, διάταξη. Καταρχά, να πούμε ότι ε, για ε, πρώτη φορά. Σπέκουλα. δεν είναι όμω μια ανησυχία για τον κόσμο. Ό, δηλαδή. Θα σας ασκώ, θα σας δεν είναι κάτι παράλογο το να ανησυχήσει <laughs> ο κόσμο. Θα σα εξηγήσω. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, καταρχά, να πούμε ότι για πρώτη φορά εισάγεται η υποχρεωτική ελληνική. Να. Η ελληνική γίνεται καθίσταται υποχρεωτική, που ήταν μια μόνιμη διεκδίκηση του Ευρωπαϊκού Νότου, των χωρών της πρώτης ναι. γραμμής, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία. Είναι κάτι, μια μεγάλη επιτυχία που την α, πετύχαμε. Προσπαθούν οι αντίπαλοι να τθολώσουν το μήνυμα. Προφανώ αυτή η ελληνική μπορεί να είναι ευέλικτη. Mm -hmm. Εκεί αναφέρεστε εσείς. Mm -hmm. Ότι δεν αφορά μόνο πρόσωπα, αλλά και αποζημίωση οικονομική. Mm -hmm. Είναι ένα βήμα. Προφανώ είναι ένα βήμα, αν θέλετε, ημιτελέ. Προφανώ δεν είναι ο τελικό σταθμό. Αλλά σε σχέση με αυτό που έχουμε σήμερα, που δεν έχουμε καθόλου. Mm -hmm. Που δεν το έχουμε καθόλου, mm -hmm. που δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα στην ελληνική. Που η Ουγγαρία δεν είναι υποχρεωμένη να πάρει ή να δώσει, είναι μια mm -hmm. βελτίωση. Και αφού είναι σωστό, σα λέω τούτο. Ότι όλα τα κόμματα τη αντιπολίτευση, mm -hmm. με μία μόνο εξαίρεση ενό Ευρωβουλευτή, mm -hmm. όλοι οι υπόλοιποι καταψήφισαν. Και είναι σημαντικό αυτό να το ξέρει ένα ψηφοφόρο τρει μέρε. Από mm -hmm. σήμερα που θα κληθεί να ψηφίσει, διότι αυτό ήταν η πιο, το πιο εμβληματικό ε, νομοσχέδιο ε, Λε, του, του απερχόμενου όμως... Ευρωκοινοβουλίου. Mm -hmm. Στα πέντε χρόνια τη απερχόμενη Ευρωβουλή, η πιο ήταν σημαντική ψηφοφορία ήταν σωστό. 10 Απριλίου. Η ελληνική αριστερά και η ελληνική ακροδεξιά, mm -hmm. αν θέλετε, για να μην κατηγορηθώ από κάποιου πονηρούλιδε από διαφορετικέ αφετηρίε, αλλά στο mm -hmm. εν τέλει δεν έχει σημασία. Mm -hmm. Το αποτέλεσμα mm -hmm. μετράει. Καταψήφισαν την περισσότερη, πιο αλληλέγγυα, πιο ισχυρή ε, Ευρώπη με περισσότερη χρηματοδότηση, με περισσότερη ελληνική. Ενδεχομένω όχι την τέλεια ελληνική, mm -hmm. αλλά περισσότερη από αυτοί που έχουμε σήμερα. Καταψήφισαν mm -hmm. με περισσότερου κοινού κανόνε. Θέλω λοιπόν να πω στον ελληνικό λαό και στον χιώτικο λαό που έρχεται mm -hmm. να ψηφίσει. Ότι να προσέξει πάρα πολύ καλά που θα στείλει την ψήφο του. Αν θα ενισχύσει τι δυνάμει του Ορμπάν, Mm -hmm. Αν θα ενισχύσει τι δυνάμει τη Ευρωδιάλυση ψηφίζοντα mm -hmm. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΟΚΟΕ, ελληνική λύση, ε, Σπαρτιάτε, ε, Νίκη, Σπαρτιάτε δεν υπάρχουν, Νίκη mm -hmm. και δεν ξέρω ποιον άλλον ε, εδώ. Και ότι η πραγματική ευρωπαϊκή δύναμη που αναγνωρίζει τα mm -hmm. ελλείμματα, κανεί δεν μιλάει ότι η Ευρώπη είναι τέλεια. Αναγνωρίζοντα τα παλεύουμε για την περισσότερη, για την καλύτερη, για την πιο αλληλέγγυα, για την πιο ισχυρή Ευρώπη. Και για να την πετύχουμε, χρειαζόμαστε την ισχυρή ελληνική φωνή, την αξιόπιστη φωνή. Σήμερα, ξέρετε, προσέρχονται οι Ευρωπαίοι στην ελληνική μεταναστευτική πολιτική. Κάποτε ήμασταν πιο μόνοι. Σήμερα, αν διαβάσετε τα ε, προεκλογικά του των διαφόρων ευρωπαϊκών δυνάμεων. Ε, το τι θα γίνει την επόμενη πενταετία έχουν έρθει κοντά στη δικιά μας θέση, που είναι η μέση οδός. Τα οποία, οδός... όμως, κύριε και κύριοι, επιτρέψτε να σας πω, γιατί λέτε εσείς ότι δεν είναι, κάτι το, δεν είναι μια τέλεια λύση, ότι είναι, εν πάση περίπτωση, μη και ότι μπορεί να βελτιωθεί ε, στην πορεία. Αλλά είναι εύκολο να αλλάξει. Δηλαδή, εδώ για να φτάσουμε σε ένα ενιαίο σύμφωνο μετανάστευση, μα πήρε από το 2015 και έχουμε 2024. Mm. Δηλαδή πήρε 9 χρόνια για να καταλάβουμε ότι οι χώρε του Νότου δεν μπορούν να σηκώσουν μόνε του το Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε και με μια Ευρώπη η οποία είναι, δεν είναι και τόσο ευκίνητη στι διαδικασίε. Η Ευρώπη έτσι λειτουργεί, με συμβιβασμού. Mm -hmm. Και όποιο δεν έχει καταλάβει, κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Mm -hmm. Και το λέω με τα λόγου γνώση και το υπογραμμίζω γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να κοροϊδέψουν τον ελληνικό λαό. Mm -hmm. Και η ευθύνη μα τώρα είναι εδώ να εξηγήσουμε ότι μετά τι κοροϊδίε που περάσαμε στο παρελθόν. Mm -hmm. Ξέρετε τώρα mm -hmm. Αναφέρομαι το 2015 και πόσο χρυσά πληρώσαμε. Mm -hmm. Την κοροϊδία και του λαϊκιστές και του μαθητευόμενου μάγους που ε, 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 υπόσχονταν ότι θα σχίσουν το μνημόνιο με ένα νόμο, ένα άρθρο. Και ότι η Μέρκελ θα παρακαλάει να μα δανείσει. <σ northern> Αυτά δεν <bile> μα <σ–> λέγανε. <σ um> λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα η Ευρώπη είναι μια Ευρώπη η οποία λειτουργεί μόνο μέσα από συμβιβασμό. Πρέπει να συμβιβάσει τη Μελώνη με τον Σόλτ. <σ OVER> Πρέπει να συμβιβάσει του Γερμανού πράσινου με του φρατέλη d'Italia. τη Γερμανία με την Ιταλία την Ανατολή με τη Δύση, το Βορρά με τον Νότο. Και ότι εμεί το πετύχαμε αυτό. Yeah. Μπορεί να μην είναι το τέλειο, προφανώ, κατά τα δικά μα, διότι έπρεπε να μπει μέσα και η Πολωνία, έπρεπε να μπει μέσα και η Σουηδία, έπρεπε να μπει μέσα και ε, η Γαλλία, η Πορτογαλία και ούτω καθεξής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, προχωράει την Ευρώπη μπροστά. Και για πρώτη φορά η Ευρώπη έχει ένα εργαλείο που δεν το είχε στο παρελθόν. Και γι' αυτό σα λέω ότι δεν πρόκειται να ξαναζήσουμε το 2015. Δεν πρόκειται η χώρα να ζήσει το 2015 παρά τη διεθνή αυτή α, αντάρα που συμβαίνει. Γιατί, γιατί έχουμε χρηματοδοτήσει, γιατί έχουμε πολιτική, γιατί έχουμε εργαλεία, γιατί έχουμε μια Ευρώπη που δεν τα είχαμε το 2015. <συσχετίες> Άρα, κλείνοντα, το μήνυμα το οποίο στέλνετε σήμερα από το τελευταίο σταθμό τη περιοδία από τα αποτυχία στου και στο Βόρειο Αγίο, ποιο είναι εν ώψη τη εκλογική αναμέτρηση Κυριακή. Ότι χρειαζόμαστε την ισχυρή ελληνική φωνή στην Ευρώπη, την αξιόπιστη, όχι τη βουβή, όχι την περιθωριακή. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο βουλευτέ του Κουκουέ, δεν, δεν μιλάνε σε κανέναν, διότι του θεωρούν όλου πουλημένου στον καπιταλισμό. Οι δύο βουλευτέ τη Χρυσή Αυγή δεν του μιλούσε κανεί, γιατί του θεωρούν εγκληματίε και δικαίω. Ο ένα ευρωβουλευτή τη Ελληνική Λύση, μιλάω τώρα για τα το αποτελέσματα του 19, έτσι, για να μιλάμε επί του απερχόμενου. Ο ένα τη Ελληνική Λύση ανήκει σε μια Ευρωομάδα η οποία θέλει λιγότερη Ευρώπη, λιγότερη ελληνική, περισσότερο εθνικισμό. Περισσότερη διάλυση. Οι πέντε τη αριστερά, του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν καμία επιρροή διότι ανήκουν στη μικρότερη ομάδα η οποία δεν παίζει κανένα ρόλο. Mm -hmm. Ο ρόλο είναι μεταξύ χριστιανοδημοκρατών και ε, για να είμαι δίκαιο και προ το ΠΑΣΟΚ και σοσιαλο... σοσιαλιστών, σοσιαλδημοκρατών, άντε και των φιλελευθέρων. Άρα να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή Φιλελεύθερη νέα δημοκρατία για να έχουμε την ισχυρή φωνή που χρειαζόμαστε στο Ευρωκοινοβούλιο από την Δευτέρα το πρωί και να επιβεβαιώσουμε το μεταρρυθμισμό, διότι η χώρα χρειάζεται τις μεταρρυθμίσεις για να τρέξει γρήγορα μπροστά και να απομονώσουμε και τους ταχυδακτυλουργούς, mm -hmm. ε, lifestyle, κυραλιφές, τηλεπολιτές, <laughs> βάλτε ό,τι θέλετε, αλλά και κάποιους σοβαροφανείς. Mm -hmm. Και εδώ αναφέρομαι τώρα και στον Νίκο Ανδρουλάκη για να είμαι συγκεκριμένο: mm -hmm. ο οποίο κουνάει το δάχτυλο και την ώρα τη κρίση καταψηφίζει. Καταψηφίζει το νέο δικαστικό χάρτη, που φέρνει επιτάχυνση τη δικαιοσύνη, καταψηφίζει την επιστολική ψήφο, που είναι μια μεγάλη mm -hmm. τομή για περισσότερη συμμετοχή α, στην εκλογική διαδικασία, ε, ε, καταψηφίζει τα μη κρατικά πανεπιστήμια α, και τι αγκυλώσει που έχει προκαλέσει ο κρατισμό στην ανώτατη παιδεία και γενικά καταψηφίζει κάθε μεταρρύθμιση και κάθε βήμα προ τα Μπρος. Άρα, νέα δημοκρατία, ισχυρή, πιο κοντά, σταθερά στην Ευρώπη. Μάλιστα. Κύριε Γερίνη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ενδιαφέρον ο, ο διάλογο. Έχουμε να είσαστε ξανά μαζί μα στο μέλλον. Ερχόμενο εδώ στο, στο, στο Βορειογείο. Ε, αρκετε... Και πάντοτε με αυτέ τι καλέ συνθήκε. Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ τι να αλλάξει. Ελπίζω ότι. Ε, σα λέω, 600 VR και γεμάτε εδώ τα ξενοδοχεία δεν βρίσκεται <laughs> στέση. Λοιπόν, θέλω να κανά, πω, γιατί η καιρή είναι πονηρή. Σωστό, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμεί κυρίε και σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με την υπόλοιπη επικαιρότητα.